Παναγιώτης Ήφαιστος, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων και συγγραφέας σε πάνω από 16 βιβλία που έχουν να κάνουν με την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Κύριε Ήφαιστε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε να δούμε όσο μπορούμε καλύτερα τις μεγάλες αυτές κρίσεις. Πολύ μεγάλες κρίσεις. Κύριε Ήφαιστε, θέλω να ξεκινήσουμε μία δική σας ρίση που έχω κρατήσει τη σημειώσιμο του παρελθόν, που λέτε ότι εξετάζοντας την ιστορία, ο πόλεμος ήταν πάντα παρόν. Αναφέρεστε, έχετε αναφερθεί στα είδη του πολέμου. Τώρα όμως έχουμε δύο πολέμους εν εξελίξη, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, οι οποίοι πόλεμοι όμως λειτουργούν πάντα με ηγεμονικές δυνάμεις από πίσω, δια αντιπροσώπων. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην παγκόσμια σκακέρα? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ο πόλεμος είναι η βαθύτερη δημοφιλική δύναμη της ιστορίας. Εγώ είμαι διεθνολόγος, κάνω στρατηγικές σπουδές. Τρέχουν πάρα πολύ κορυφαίοι διεθνολόγοι, όπως και πολιτικοί επιστήμονες. Όπως, για παράδειγμα, ο Ρέι Μουαρό και ο Κένθ Γουόλτς. Ο Κένθ Γουόλτς, μάλιστα, κυκλοφόρησε και ένα σημαντικό βιβλίο, το καλύτερο του ίσως, αλλά υπάρχει ένα πιο θεωρητικό μετά. Άνθρωπος κράτος, και δεν λέει διεθνές σύστημα, άνθρωπος κράτος πόλεμος. Είναι το πιο διδασκόμενο βιβλίο παγκοσμίως, αν θέλετε, για το διεθνές σύστημα, και στο τρίτο επίπεδο βάζει τον πόλεμο. Ο πόλεμος, λοιπόν, είναι η βαθύτερη διαμορφωτική δύναμη της ιστορίας, και εδώ θα πρέπει να απαλλαγούμε τελείως από κανονιστικές, ιδεολογικές, αξιολογικές δικές μας κρίσεις, για να θέλουμε να καταλάβουμε ορθά το διεθνές σύστημα και της διαχρονίας και κυρίως το σημερινό, που είναι γεμάτο παθογένειες και αδιέξοδα. Μάλιστα, είπατε και τα βιβλία μου, κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες ένα νέο κείμενο, το εθνοκρατορικό σύστημα τον 21ο αιώνα, το οποίο διόρου τυχαία επέλεξε να σταθώ στα μεγάλα αυτά ζητήματα, τις παθογένειες και τα αδιέξοδα, να εξετάσω κυρίως, αν θέλετε, πώς εξελιχθήκαμε σε αυτή την αδιέξοδη διαμάχη των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες πρέπει να τονίσουμε οι μεγάλες δυνάμεις, τις ονομάζουμε ηγεμονικές δυνάμεις σήμερα, ήταν πάντοτε οι βαθύτερες διαμορφωτικές δυνάμεις των εξελίξεων στην διεθνή πολιτική. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την Αθήνα, τη Σπάρτη κλπ. Και βεβαίως η ηγεμονική δύναμη, μια παρένθεση εδώ, είναι λίγο, αν θέλετε, κωμικό να λέμε για καλές πλευρές, για δημοκρατίες που δεν πολεμούν. Αυτά τα λέγανε οι νεοφιλελεύθεροι, μαζί με ένα συνοθήλευμα κονστρουκτιβιστών, εθνομηδενιστών δηλαδή, μετά τον ψυχρό πόλεμο, για να πείσουν τους άλλους ότι μπορούν να κάνουν αυτό που ονόμασα εγώ ανθρωπιστικούς βομβαρδισμούς, και να διαλύσουν τις περιφέρειες, να δημιουργούν εκατομμύρια θύματα, με την ελπίδα, εντός και εκτός εισαγωγικών, ότι θα γεμίσουν τα κενά ισχύως που δημιούργησε η πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως. Εμείς βεβαίως, όσοι στεκόμαστε, όσοι έχουμε τον Θουκυδίδη στα θεμέλια των αναλύσεών μας, λέγαμε αυτό που πάρα πολλοί στρατηγιστές λένε, ότι αυτό είναι υπερεπέκταση. Θα στοιχεί ακριβά στο Αμερικανικό κράτος. Δεν είμαστε Αμερικανοί, ούτε αντιρώσεις, ούτε τίποτα. Κάνουμε ανάλυση της διεθνούς πολιτικής. Εδώ λοιπόν ήταν 100% προβλέψιμο αυτό. Γιατί είναι προβλέψιμο? Δεν προβλέπεις τις διεθνείς σχέσεις, αλλά την υπερεπέκταση την προβλέπεις. Όσοι δοκιμάσαν υπερεπέκταση, ο Ναπολέων, ο Χίτλερ, η Ιαπωνία στην Κίνα, τώρα η Αμερική, κάποια στιγμή αρχίζουν και υποχωρούν άτακτα. Και αυτό πάθανε οι Αμερικάνοι, αν θέλετε, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο, ήταν και συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να είναι η συντριπτικά ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη. Είναι πανίσχυρο κράτος. Επομένως, το 90, αντί υπερεπέκτασης, θα μπορούσε να είχε δει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως τώρα, αυτές τις συζητήσεις δεν μπορείς κάνεις όταν πέφτουν στο τραπέζι καλές και κακές πλευρές, αντί να δούμε τις σταδικές των ηγεμονικών δυνάμεων και να αποφασίζει κάθε κράτος. Εγώ μιλούμε για το ελληνικό κράτος. Κάθε κράτος, για κάθε κράτος ισχύει αυτό. Να αποφασίσει το κάθε κράτος τη στρατηγική του με ένα πολιτικά και στρατηγικά ορθολογιστικό τρόπο που αφορά και την επιβίωσή του και τα συμφέροντά του
και την σταθερότητα και την ειρήνη όμως. Εδώ όταν λέει πολιτικός και στρατηγικός αυτοδυσμός, και πάλι δεν λέμε κάτι το αξιολογικό. Στη στρατηγική θεωρία ο πολιτικός και ο στρατηγικός αυτοδυσμός είναι οι υπολογισμοί κάθε κράτους πάνω στην πλάστιγγα του κόστος και του ωφέλους εναλλακτικών αποφάσεων και δράσεων και φροντίζει ένα ορθολογιστικό κράτος, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη, ορίστε η Αμερική έκανε λάθος το μέρα ψυχρό πολέμο. Φροντίζει το όφελος να είναι μεγαλύτερο του κόστους. Εδώ λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είχαν δει να έχουν μια θέαση καλύτερη του μέλλοντος, δεν είχαν θέαση όμως της ιστορίας, της μεταξέλιξης από την κλασική εποχή στο Βυζάντιο. Ξέρετε, μάλιστα προσθέσουμε και ένα βιβλίο προχθές. Ένα βιβλίο για αυτό το θέμα, το βιβλίο του Αμαράντου, όπου αναλύουμε αυτό το ζήτημα. Εδώ λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, αντί να γίνει μια προσπάθεια δηλαδή, να όχι ιδεολογίες, εσχατολογίες, μάτιες ελπίδες και τέτοια πράγματα, με όρους κρατοκεντρικούς, με όρους κυβερνήσεως, να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό modus vivendi, πλανητικό στρατηγικό, στο βάθος των δεκαετιών. Διότι αναδύονταν, το λέγαμε όλοι, από τη δεκαετία 80 ήδη, ότι αναδύονται πολλές μεγάλες δυνάμεις, πολλές ηγεμονικές δυνάμεις, το πολυπολικό διεθνές σύστημα και ταυτόχρονα αυτές οι δυνάμεις είναι και πυρηνικές. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ και δεν ξέρω, κάποιοι και στη Ρωσία και στην Αμερική έχουν λίγο, αν θέλετε, πάθει εθελοντυφλία γύρω από αυτό το θέμα. Ο πυρηνικός πόλεμος είναι κάτι το απίστευτα βλαβερό. Καταστρέφει ο πλανήτης. Και όσο και αν λέγουν κάποιοι ότι ναι, αλλά θα μπορούσε να περιοριστεί, δεν είναι σίγουρο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για το θέμα της κλιμάκωσης, να αρχίσει ένας μικρός πόλεμος. Έχουν γίνει βεβαίως οι συμφωνίες ΣΑΦ και IBM, μετά η κρίση Κούβας, αρχές του 1970, που απαγόρευσαν πέρα ενός αριθμού τους διπυρωτικούς πυρηνικούς πυράβλους, έχουν ένα αριθμό συγκεκριμένο, οι δύο μεγάλα υπερδυνάμεις. Και δεύτερον, απαγόρευσαν τους αντιβαλιστικούς πυράβλους. Να είναι δηλαδή κάτι ευάλωτα τα πυρηνικά κράτη, το ένα στο άλλο, και να μην ασκήσει ποτέ πυρηνικός πόλεμος. Και να σταθώ ξανά και λίγο στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι αποσύναν τους ευρωπυράβλους στη δεκαετία του 80. Είναι επειδή ακριβώς μετά από βασανιστικές αναλύσεις και εκτιμήσεις και μελέτες, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αν αρχίσει μια πυρηνική σύγκρουση μικρών πυράβλων σε ένα πεδίο, δεν θα κλιμακωθεί στο πλανητικό πεδίο. Και για αυτό το ζήτημα βεβαίως υπάρχει η περίφημη έκθεση της Μασαχουσέτης, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις στρατηγικές των μεγαλοδυνάμεων στο ψυχρό πόλεμο, που εξήγησε μάλιστα ο Τσίπης, ένας Έλληνας εκεί επιστήμονας, ήταν επικεφαλής της έκθεσης αυτής, για δίκτυα της έκθεσης αυτής. Εξήγησε ότι ακόμα και ένα μικρό κλάσμα, 200-300 πυρηνικοί πρέπει να πέσουν, θα τελειώσει ο πλανήτης. Το έχετε πει αυτό και πιο κοινικά στο παρελθόν. Λέτε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πυρηνικός πόλεμος, γιατί δεν θα υπάρχει νικητή για να χαρεί την νίκη του. Εδώ όμως τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή κυρίως, είναι ένας ηγεμονικός πόλεμος ή ένας εθνικό απελευθερωτικό, γιατί μιλάμε για τα αίτια του πολέμου, ή είναι κάτι συνδυαστικό? Λοιπόν, να αρχούμε στα αίτια πολέμου, λοιπόν. Το είδο του πολέμου. Ο πόλεμος είναι καταρχάς μια μεγάλη κατηγορία πολέμων, είναι ο ηγεμονικός πολέμος. Τα κράτη αρχίζουν οι ηγεμονικούς πολέμους και να μην ξεχνάμε την Αθήνα. Την Αθήνα έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, παγκοσμίως καταπληκτικό. Ο Γιώργος Κοντογιώργης, εδώ στο Κιβίδι. Και με καταπληκτική τεκμηρίωση εξηγεί η Αθήνα, η οποία είναι το πιο δημοκρατικό κράτος της ιστορίας, η Αθήνα, του Περικλή, αν θέλετε. Τι έχει κάνει, να πούμε. Προσπάθησε να θέσει υπό τον ηγεμονικό έλεγχο τις πάντες. Και βεβαίως έγιναν φρικτά εγκλήματα. Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Και αυτό αφορά και την σύγκρουση στο Ισραήλ, στη Ροεδιλάδα. Άμα αρχίσει ένας πόλεμος, ακόμα και αν δεν είχε αρχίσει, όπως αυτός που είδαμε, δηλαδή με τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, έχει φρικτά εγκλήματα. Τώρα βεβαίως πάμε σε μια περιοχή που δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή. Η
Μέση Ανατολή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή. Η Μέση Ανατολή και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψιμο σε αυτό. Είναι μεγάλη μακροϊστορική εικόνα. Όσο γνωρίζουμε ιστορία, σε αυτή την περιοχή συγκρούνταν από την Ευρώπη δηλαδή, μέχρι τη Μέση και από Ανατολή, αυτή η ζώνη, συγκρούνταν όλες οι θρησκείες, όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι μεγάλες δυνάμεις συναντώνταν εκεί για τους παραγωγικούς πόρους και εφάρμοζαν σχέδια στρατηγικά, αν θέλετε, ελέγχου. Και βεβαίως οι Εβραίοι ήταν η πρώτη μονοθεστική θρησκεία, ακολούθησαν οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι. Διασκορπίστησαν στη συνέχεια όταν καταλήφθηκαν ιδιαίτερα στους Οθωμανούς. Και επί αιώνες επιβίωσαν οι Εβραίοι, επειδή ακριβώς είχαν ισχυρό εθνικό πολιτισμικό υπόβαθρο και θρησκευτικό υπόβαθρο. Επιβίωσαν στην ιστορία. Και μπορούμε κάποια στιγμή εδώ τρόπο. Μιλάμε να πούμε και στην σύγχρονη εποχή για το πώς είναι δομημένο αυτό το μεγάλο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, αυτού του πανίσχυρου Ισραηλινού κράτους, περιφερειακού κράτους, με πανίσχυρες συμμαχίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο όμως υπέστη αυτό το πλήγμα, και επειδή ακριβώς δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος του Ισραήλ, και επειδή το Παλαιστινιακό είναι μια τραγική κατάσταση, πολύ τραγική κατάσταση στην περίπτωση, ιστορική περίπτωση, είναι ένας πολύ επικίνδυνος πόλεμος. Πολύ επικίνδυνος πόλεμος. Εδώ λίγο να σταθούμε, επειδή όλη αυτή η περιγραφή που κάνετε για το Ισραήλ από την ιστορική διαδρομή μέχρι την σημερινή του υπόσταση θέτει ένα ερώτημα με όλα αυτά που εκτελήσουν μπροστά μας. Το Ισραήλ έχει περιθώριο να μην εξοντώσει τη Χαμάς με όλα αυτά που περιγράφεται? Κοιτάξτε, καταρχάς το εξοντώνω ένα άλλο έθνος, ένα άλλο πληθυσμό, είναι βάρβαρο. Όχι, εννοώ την τρομοκρατική. Έστω και αν συμβαίνει στους πολέμους. Εγώ δεν εννοώ, κύριε Υφέστα, τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος έχει τα δυνατά. Την τρομοκρατική οργάνωση, ναι. Ναι, κοιτάξτε. Όταν αρχίζει ένας πόλεμος στη Γάζα τόσο δύσκολος, τα πράγματα σχεδόν αναπόφευκτα ξεφεύγουν. Πάντα όμως θα πρέπει να ισχύει η ρίση του Κλάουζεβιτς, που η στρατηγική ανασυνδέσεων την αποδέχεται, ότι ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής μελαμέσα, επομένως πειθαρχείται από την λογική της πολιτικής. Και στην εποχή των πολιτισμένων σχέσεων, δηλαδή 5.000 χρόνια, να μην συγχαίρουμε το πολιτισμένο με το καλό και με το κακό, είναι ότι τα κράτη δεν είναι στη βαρβαρική εποχή, τη χτινόδη εποχή, την προπολιτική, πριν 5.000 χρόνια. Ήρθαμε σε μια πολιτική εποχή πριν 5.000 χρόνια. Τα κράτη οργανώνονται σε πολιτικές οντότητες. Στην εποχή αυτή λοιπόν της πολιτική, ο πόλεμος υπάρχει, ήταν πάντα παρόν, αλλά οι πολιτισμένοι άνθρωποι, δηλαδή ήταν πολιτικά οργανωμένοι και όχι βάρβαροι της προπολιτικής εποχής, προσπαθούσαν να εντάξουν σε αυτή η λογική τον πόλεμο. Ο Κλάουζεβιτς το συνόψισε πολύ καλά. Όταν λέει ότι θα πρέπει να πειθαρχείται ο πόλεμος από την πολιτική. Δεν το κατορθώνουν πάντα. Δεν το κατορθώνουν. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε, τώρα το Ισραήλ προϋπήρξε, βεβαίως να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Αυτό το βάρβαρο, το χτινόδες της Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση και μάλιστα θεοκρατική. Να πεθάνουν οι αλλόθρησκοι. Αυτό φωνάζουν. Είναι βάρβαροι, είναι χτινόδες, εγώ λέω και προπολιτικοί. Τόσο χτινόδες που είναι προπολιτικοί. Αρχίζει λοιπόν το Ισραήλ να αντιμετωπίζει αυτή η κατάσταση. Είδαμε απίστευτα, αν θέλετε, θλιβερές σκηνές. Δυστυχώς θα δούμε και περισσότερες. Το πόσο το Ισραήλ θα μπορέσει να περιορίσει αυτά τα πράγματα, με σιγουριά δεν μπορώ να ξέρω. Εξαρτάται και από την κλιμάκωση του πολέμου. Τι θα εμπλακούν, αν θα εμπλακεί το Ιράν κλπ. Ακριβώς ένα ζήτημα μεγάλο που πρέπει να μην ξεχνάμε όταν αναλύουμε ειδικά τέτοια συνήθματα και δεν το κάνει βεβαίως, αλλά εδώ ιδιαίτερα το περίπλοκο μεσανατολικό ζήτημα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το μέγα ζήτημα είναι η κλιμάκωση. Είναι τοπικό τώρα. Εξελίσσεται σε περιφερειακό. Πόσο περιφερειακό θα γίνει, θα μπει και το Ιράν και η Τουρκία στο πόλεμο εμπράγματα με πολεμικές δυνάμεις? Τι σημαίνει αυτό για τις ΗΠΑ που προειδοποίησαν το Ιράν ότι θα το χτυπήσουν? Και αν χτυπήσει το Ιράν από την Αμερική, από τις ΗΠΑ, πώς θα αντιδράσουν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις? Μην ξεχνάμε προχθές, μέσα σε αυτές τις συζητήσεις,
Σημόσα πήγε εκπρόσωπος της Χαμάς, συνομίλησε το Ιράν με την Ρωσία και η Ρωσία έκανε πειράματα πυρηνικού πολέμου. Πυρηνικού πολέμου. Και πριν μερικές μέρες, μερικοί που πάμε τα ξέρουν, έκανε πειράματα κρίσης βομβών που απογορεύονται από τις συνθήκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραπονέθηκε η Ρωσία. Διότι οι συγχωρήσεις ΣΑΤ και MBM που ανέφερα προβλέπουν ελέγχους, ξαφνικούς ελέγχους, να μην παραβιαστούν. Έγιναν λοιπόν πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες και βεβαίως και στους τελευταίους μήνες γύρω από την Ουκρανία, αλλά πολύ πιο έντονα τώρα, που προκαλούν μεγάλες ανησυχίες εντός εκτός εγώ, μεγάλα ερωτήματα σίγουρα, πώς θα κλιμακωθεί και τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε τι σημαίνει αυτό, διότι μια τέτοια κλιμάκωση περιέχει πολλές μεταβλητές μεγάλης κύμανσης και αποφάσεις στα επιτελεία, τις οποίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, ούτε καν και αυτοί γνωρίζουν, διότι όταν παίρνουν τις αποφάσεις τους, εισρέουν μέσα στο σκεπτικό διαρκώς νέες εξελίξεις και αλλάζουν τις αποφάσεις τους. Είναι αυτό που στην Αμερική ονομάζεται contingency plans. Τα contingency plans είναι σχεδιασμοί σταδιακοί για λήψη αποφάσεων. Έναξι ή να σταματήσουν πόλεμο ή να κλιμακώσουν τον πόλεμο ανάλογα με το πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Και εκεί έχουν πληροφορίες, έχουν κατασκόπους, έχουν δορυφόρους και οι αποφάσεις διαρκώς εξελίσσονται. Το κάνει πιο, πολύ πιο επικίνδυνο το πράγμα που το Ιράν δεν είναι καν στην συμφωνία για τα πυρηνικά. Κοιτάξτε, ξέρουμε όσοι παρακολουθούμε τι γίνεται γύρω από το Ιράν, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ αμφίπλευρη κατάσταση. Όπως ήταν αμφίπλευρη πιο πολύ με την Ινδία και με το Πακιστάν. Όπως είναι αμφίπλευρη με το Ισραήλ. Με την έννοια ότι ξέρουμε όλοι ότι έχει πυρηνικά όπλα το Ισραήλ, το Ισραήλ δεν το σιωπάθα να το ρωτούν. Δεν λένε ναι, έχουμε, ενώ όλοι ξέρουμε έχουμε. Και προειδοποιεί με έμμεσο τρόπο, αφήνει να νοηθεί ότι έχουν και ότι θα είναι το τελευταίο όπλο στη στιγμή του Σαμψόν, δηλαδή, που θα πέφτει πάνω του ο πλανήτης, ξέρετε, και θα ρίξει όλα να κατασταθεί. Είναι μια αποτρεπτική στάση αυτή που λένε. Αυτό δηλαδή όλο που μας περιγράφεται, κύριε Ήφαιστε, είναι ότι υπάρχει μια απόλυτη εθραυστότητα και είναι πολύ επικίνδυνο να γίνουν οι εκτιμήσεις ή οι σενάρια όταν είναι αυτό που επιτυχθεί στην κλιμάκωση. Εγώ θέλω να κλείσουμε τώρα με το θέμα Τουρκία. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει η Τουρκία τώρα και την επόμενη μέρα και κάτι που μας αφορά άμεσα. Είδαμε, ας πούμε, ότι η Τουρκία μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα, μίλησε ότι τα παρέμβει κιόλας και έχει στην πλάτη της, εκτός της γενοκτονίας, το θέμα του επικισμού στην Κύπρο, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους Κούρδους εκεί σε μια εθνοκάθαρση διαρκείας. Το πολιτικό σύστημα όμως το δικό μας, συλλήβδιν, δεν απάντησε σε αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή το ότι μιλάς για τη Γάζα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον επικισμό, ενώ έχεις κάνει ακριβώς τα ίδια στην Κύπρο ή το κάνεις διαρκώς στους Κούρδους. Μάλιστα. Πριν δώσω μια πιο ακριβή απάντηση, θα πω προλεκτικά αυτό που αρχίσαμε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς σχετιζόμαστε σε μια κρίσιμη περιφέρεια, βρισκόμαστε με το τι αποφασίζουν οι ηγεμονικές δυνάμεις. Και οι ηγεμονικές δυνάμεις αποφασίζουν σκληρά με όρους ισχύως, κατανομής ισχύως και κατανομής συμφερόντων. Και είναι ανελέητες όλες οι ηγεμονικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν καλές και καλές πλευρές, δεν πρέπει να ελέγχουν τέτοια πράγματα. Ο ορθολογισμός επιβάλλει να μην λέγουν τέτοια πράγματα. Να κινείσαι με βάση τα δικά σου εθνικά συμφέροντα, να έχεις κόκκινες γραμμές, να συνελάσσεσαι με τις άλλες δυνάμεις. Υπάρχει ολόκληρη θεωρία στην στρατηγική ανάλυση γύρω από τις συναλλαγές των λιγότερων σχεδόν κρατών με όλα τα κράτη, αλλά και γύρω εντός συμμαχιών. Δεν τα δίνεις όλα, πας τα όλα και δεν κάνεις τίποτα. Να έρθουμε λοιπόν στην Τουρκία τώρα. Και επειδή ισχύει αυτό που μόλις είπαμε, δηλαδή όσον αφορά τη ρευστότητα των ηγεμονικών στρατηγικών, η Τουρκία στα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι συμβατεί επικίνδυνα. Ο Ερντογάν και πριν και ο Νταβούτου, όταν ήταν υπουργό του και πρωθυπουργό του κλπ. Τώρα είναι το Φιντάν. Ένα πιο Νταβούτου από τον Νταβούτου, ο Φιντάν.
στο υπόλοιπο λεγό. Και βέβαια ο Ερντογάν λέει αυτά που λέει. Συνεχίζει να λέει αυτά που λέει πάντα. Το σύστημα λοιπόν του Ερντογάν βλέπουμε ότι χειροβατούσε. Επικίνδυνα, πρέπει να το πούμε, πολύ επικίνδυνα. Όμως συμπράστηκα πάνω και έρθει πόντους. Δηλαδή ήταν συνομιλητής όλων γύρω από την Ουκρανία, όταν προσέγγιζε η Ρωσία και θύμωνε η Αμερική, όταν έπαιρνε πια από τη Ρωσία και η Αμερική απειλούσε, και τελικά καταλήγανε ξανά να συνομιλούν, να τους δώσουν αεροπλάνα οι Αμερικάνοι. Και σήμερα μόλις πριν αρχίσει η συνομιλία μας, διάβασα μια συνέντευξη που έχει ο Μιχάλης Ιωαννίτσιος στην σελίδα του, που είχε κάνει ο ίδιος, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, με τον Ρίβ Μίλλερ, τον εκπρόσωπο του State Department. Και να σας διαβάσω εντός εισαγωγικών και απάντησε στον Ιωαννίτσιο ο Μίλλερ. Γιατί όταν επίμονα ο Ιωαννίτσιος τον ρωτούσε, τι θα κάνατε με τον Ερντογάν που είναι σύμμαχος της Χαμάς, λέει αυτά που λέει, επιτίθεται στο Ισραήλ με αυτόν τον ομό τρόπο και πάει λέγοντας, τον αντισημιτικό τρόπο και πάει λέγοντας, και απαντά κατά λέξη ο Μίλλερ. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες μας σε αυτό το ζήτημα, υπήρξε ένας πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί τους για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Τελεία. Δεν υπάρχουν κάποια άλλα. Τελεία εδώ. Εδώ λοιπόν, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να το πούμε. Το υπονοήσαμε προηγουμένως, είναι ρευστά. Πολλές μεταβλητές μεγάλης κύμασης εμπλέκονται σχεδόν όλες τις μεγάλες δυνάμεις πια, όχι μόνο οι περιφερειακές, και δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί π.χ. ο μουσουλμανικός κόσμος. Δεν μπορεί η Τουρκία λοιπόν να κάνει μεγάλα ανοίγματα ρηψοκίνδυνα μεν σε σχέση με τις συμμαχίες που συμμετέχει στη Δύση, και τι θα τις κάνουν, θα τις διώξουνε? Δεν τις διώξεις εύκολα. Να κινείται έντονα προς τον μουσουλμανικό κόσμο. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, η Τουρκία θα προσαρμόσει τη στρατηγική της. Κονδύλης. Δεν υπάρχουν εχθροί και φίλοι. Και, είναι συσφέροντα και ισχύ και αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με συσφέροντα και την ισχύ. Τι να σας πω τώρα, να μην δούμε και ξανά το Ισραήλ με την Τουρκία να συζητάνε. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, ότι οι ρευστές εξελίξεις στο διεθνές σύστημα και κυρίως στην περιφέρειά μας δεν είναι δεδομένο ότι οι υψοκίνδυνες στάσεις του Ερντογάν θα δημιουργήσουν, ιδιαίτερα αν εμείς κοιμούμαστε, κυριολεκτικά κοιμούμαστε, θα δημιουργήσουν μια, αν θέλετε, πολύ ευνοϊκή κατάσταση για εμάς, που θα εξελιχθούν όλα, αν θέλετε, θύρωμα. Και να πω και κάτι για το Κυπριακό, που τον ενδέκατο του ελληνισμού εκεί. Και κάνει αυτές τις δηλώσεις που έκανε και ο Ερντογάν και ο Φιντάν τις τελευταίες μέρες, για εγκλήματα πολέμου, για έγκλημα του πολέμου που είναι οι έπικοι, για εκείνο και το άλλο. Όταν υπάρχουν εξαίσεις των διεθνών θεσμών, του Συμβουλίου της Ευρώπης για παράδειγμα, και άλλο που καταγράψανε τα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας στην Κύπρο, και όταν αυτή τη στιγμή παραβιάζει τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Νομίματα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που χαρακτήρισε το 1975 παράνομη την προσφυγική, έχει επίκου σε έγκλημα πολέμου, στέλνει παράνομους μετανάστες και δεν σηκώνεται κάποιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να πάρει αυτά τα πράγματα και να τα δώσει σε όλο τον πλανήτη. Για πέστε σε αυτή την Τουρκία να σταματήσει, δεν είναι υποκριτές, είναι, αλλά να είναι όχι τόσο υποκριτές. Δεν είμαστε και βλάκες να μας κορδεύουν, ούτε εσείς είστε βλάκες να πούμε στους Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους. Διαβάστε αυτά τι έκαναν στην Κύπρο. Και να λέει τώρα το Ισραήλ εγκληματία πολέμου ή κάτι τέτοιο, τη στιγμή που άρχισε ένας πόλεμος, αν θέλετε, που σίγουρα γίνονται εγκλήματα πολέμου, το συζητάμε. Με συγχωρείς, η έπικη που έχει το Ισραήλ είναι έγκλημα πολέμου. Αλλά δεν μπορεί να εξισώνει με τόσο απλό τρόπο τα πράγματα, να τα γενικεύει με τόσο απλό τρόπο, υπονοώντας την νομοσύνη των άλλων, όταν μιλάμε για κάτι που επίσης είναι μια βαθύτατη παθογένεια του σύγχρονου διεθνούς συστήματος. Οι διεθνικοί τρομοκράτες. Τι είναι η Χαμάς τώρα? Είναι η Χαμάς κράτος? Είναι η Χαμάς διεθνική τρομοκράτη που δεν έχει κανένας? Είναι η Χαμάς διεθνική τρομοκράτη που συνεργάζονται με το Ιράν και την Τουρκία ή κάποιο άλλο? Πριν κάποια χρόνια, από 10-15 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι εθάρρυνε τη Χαμάς στο Ισραήλ πριν μπει καθίσει στη Γάζα για να διχάσει τους Παλαιστίνιους. Επομένως, βλέπουμε μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία δεν εντάσσεται
σε κανένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Δεν θεσμίζεται. Η οποία είναι θεοκρατική. Είναι προπολιτική βάρβαρη. Και μπαίνει σε ένα περιφερειακό πόλεμο, ένα σύστημα κρατών, αν θέλετε, με το Ισραήλ εκεί στη μέση, που να απειλεί ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την επιβίωσή μου, και πολεμώ μέχρι σχάτων. Λοιπόν, πρέπει να βλέπω την πραγματικότητα και να μην γενικεύουμε με ευκολία. Και βεβαίως είναι ντροπή και έσχος, εάν κάποιος περιγράφει με εξολογική ουδετερότητα, με αντικειμενικότητα, τέτοιες πολύ σημαντικές κρίσεις για την ασφάλεια του πλανήτη και τη δική μας, και να του λένε, δεν πρέπει να. Το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους. Μα ποιος σας είπε, κύριε, ότι μας αρέσει που σκοτώνει αμάχους? Ποιος σας είπε? Λέμε, είναι έγκλημα πολέμου. Αλλά πρέπει να το εντάξει στη λογική την ευρύτερη. Τη επιβίωση ενός κράτους, τη υπάρξη των τρομοκρατικών οργανώσεων, των ανδεκτών του Παλαιστινιακού, των μεγάλων, αν θέλετε, παραλήψεων, ιδιαίτερα της Αμερικής με τα ψυχοπολεμικά, όταν αντί να σπρώξει προς νέους θεσμούς διαθέσεις της κυβέρνησης να διαχειριστούν το ζήτημα του πυρηνικού πολέμου, το ζήτημα των τρομοκρατών. Και αυτοί και άλλα κράτη χρησιμοποιούσαν σήμερα τους τρομοκράτες για να εκπληρώσουν, αν θέλετε, μικροσυμφέροντα στις διενέξεις τις περιφερειακές. Το Ισλαμικό κράτος, πάντως, αυτό που λέτε είναι πολύ νόπο παράδειγμα. Κύριε Ήφαιστε, φτάνοντας προς το τέλος, αυτό που καταλάβαμε, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε όση ώρα συζητάμε και όση ώρα μας αναλύεται την πολυπλοκότητα του διεθνούς συστήματος, που εν γέννη προέρχεται και από την πολυπολικότητά του, είναι και τις παθογένειες, όμως, μεγάλες παθογένειες. Ναι, και τις παθογένειες. Είναι ότι η κρισιμότητα, η κρισιμότητα που έχει σε αυτή τη φάση το σύστημα δεν αφήνει περιθώρια για ακριβείς εκτιμήσεις, και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Πρέπει όμως να μην μας φεύγει από το μυαλό η μεγάλη εικόνα και οι μεγάλες στρατηγικές και ο ρόλος των ηγεμονικών δυνάμεων. Και επίσης η οξύτητα του μεσανατολικού προβλήματος όπως εξελίχθηκε. Και αύριο, όπως αρχίσανε να κάνουμε τις συμφωνίες του Αβραάμ και πιο παλιά με άλλες, του Όσλο κλπ., αρχίσαν να συζητάνε πώς θα είναι το Παλαιστινιακό κράτος και οι Εβραίοι το δέχτηκαν. Ασφαλώς κόλλησαν σε πάρα πολλά προσδήματα. Πού θα είναι τα σύνορα, τι θα είναι η Ιερουσαλήμ, τι θα είναι τους επίκους, τι θα γίνει με τους τρομοκράτες. Δεν είναι ένα πολύ δύσκολο ιστορικό ζήτημα και τραγικό. Και στη μέση των συμπληγάδων βεβαίως. Όλα τα συμβουλία που δημιουργήθηκαν, βρίσκονται οι δύσμεροι οι Παλαιστίνοι. Δεν είναι όλοι Χαμάς, στους τρομοκράτες Χαμάς, μείνουν την πλειοψηφία των Παλαιστινίων, οι οποίοι άγονται και θέλονται και διασπείρονται εκεί πέρα, γύρω από την αδυναμία να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Το Ισραήλ βεβαίως το δέχτηκε να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος, αλλά να έχει μόνο αστυνομία, λέει, σε κάποια χρόνο τουλάχιστον. Να μην έχει στρατό δηλαδή. Που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύραξη. Πολύπλοκο σύστημα. Δεν τρομώ να μιλήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο αξιολογικά για αυτό το ζήτημα. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Το μεσανατολικό. Σε αγγλικά μου, κυρίως. Φαίνεται από τη συζήτησή μας. Κύριε Ήφαιστε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανάλυση σας. Και επειδή η κρισιμότητα και η πολυπλοκότητα που μας περιγράψετε δεν θα μας αφήσει να εφησυχάσουμε καθόλου. Δυστυχώς. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.